Τι σχέση έχει η πράσινη οθόνη με το διαλογισμό? Ελάτε στο σημερινό βίντεο και θα το μάθουμε παρέα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε καταρχήν να δούμε τι κάνει η πράσινη οθόνη και γιατί τη χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί και οι δημοσιογράφοι. Καταρχήν, φτιάχνει ένα ομοιόμορφο φόντο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε και άλλο χρώμα? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το μπλε ή ακόμα κάποια τελευταία προγράμματα χρησιμοποιούν και το άσπρο, αλλά κυρίως το πράσινο. Γιατί είναι εύκολο μετά τα λογισμικά των προγραμμάτων να αντικαταστήσουν το πράσινο φόντο με οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Έτσι οι δημοσιογράφοι μπορούν μέσα από το στούντιο να βρεθούν στην άλλη άκρη του κόσμου και οι ηθοποιοί να κάνουν ακόμα και τα πιο extreme ακροβατικά. Τι σχέση τώρα μπορεί να έχει αυτό με το διαλογισμό? Όπως ακριβώς η πράσινη οθόνη κάνει ουδέτερο το φόντο, το ομαλοποιεί, το ησυχάζει και μετά πάνω εκεί μπορεί να προβληθεί το οτιδήποτε, το ίδιο κάνει και ο διαλογισμός στον εγκέφαλό μας. Ηρεμεί τις σκέψεις, τις ησυχάζει και μετά εκεί έχουμε το χώρο για να προβάλλουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Τότε είναι η ώρα να φανταστούμε αυτά που θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή μας. Να έρθουμε και να φορέσουμε κυριολεκτικά τις επιθυμίες μας πάνω σε ένα καθαρό φόντο. Όπως ακριβώς γίνεται και στις φωτογραφίες. Ενώ εδώ κάθομαι πάνω στα βράχια, ξεκινάω το διαλογισμό, καθαρίζω το φόντο μου και έπειτα προβάλλω τον εαυτό μου σε ένα λιβάδι που με ηρεμεί, που με χαλινεύει. Μέχρι τώρα, πολλοί φίλοι με ρωτούσαν τι ακριβώς είναι ο διαλογισμός και πώς λειτουργεί στον εγκέφαλό μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο κάποιος να περιγράψει σε κάποιον άλλον τι είναι διαλογισμός. Είναι καθαρά βιωματική εμπειρία που πρέπει να τη δοκιμάσει κάποιος για να δει πώς νιώθει. Σήμερα το πρωί ξύπνησα με αυτή την έμπνευση, με αυτή την εικόνα, ότι ο διαλογισμός μοιάζει πολύ με την πράσινη οθόνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη παρομοίωση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πω τι είναι διαλογισμός. Το πράσινο είναι το χρώμα του ενεργειακού κέντρου της καρδιάς. Το ενεργειακού κέντρο που γίνονται όλες οι μεταμορφώσεις. Συχνά θα μου ακούσετε να λέω ότι ανεβάζουμε τα συναισθήματα στην καρδιά. Και εκεί η αγάπη βοηθάει να μετασχηματιστούν. Όπως ακριβώς η πράσινη οθόνη βοηθάει να κάνουμε οποιοδήποτε μετασχηματισμό στις φωτογραφίες και στα βίντεό μας. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας τρόπος οι νέοι μας, οι νέοι που έχουν γεννηθεί μέσα στη τεχνολογία να καταλάβουν τι είναι διαλογισμός πριν το δοκιμάσουν, είναι αυτή η παρομοίωση. Ότι μοιάζει με την πράσινη οθόνη. Τι είναι για σας ο διαλογισμός? Πώς θα μπορούσατε να το περιγράψετε με λίγα λόγια? Μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία μαζί μας στα σχόλια. Ανυπομονώ να τα διαβάσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας εύχομαι πολλές όμορφες στιγμές χαλάρωσης. Φιλιά πολλά!